Στη συνέχεια θα φτιάξουμε μία σαλάτα που την ξέρουμε όλοι και μπορεί και πρωταγωνιστικά να είναι μόνη της στο τραπέζι, αλλά και συνοδευτικά μπορεί να είναι με οποιοδήποτε φαγητό θέλουμε σαν γαρνιτούρα. Θα φτιάξουμε πολύτικη σαλάτα. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για την πολύτικη σαλάτα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια λευκό λάχανο, 200 γραμμάρια κόκκινο λάχανο, 3 στικ σέλερι ή μισό ματσάκι σέλινο, 2 σκελίδες σκόρδο, 3 καρότα, χυμό από ένα λεμόνι, 200 γραμμάρια νερό, αλάτι, πιπέρι, 50 γραμμάρια ξύδι λευκό, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο και μισό ματσάκι μαϊντανό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 κουταλάκι του γλυκού ξύδι λευκό, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, πιπεριές φλωρίνης, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε την πολύτικη σαλάτα μας. Μια πολύ εύκολη συνταγή που ίσως να αναρωτιέστε πώς γίνεται, ίσως να λέτε ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος και ο άλλος ο τρόπος και ο παράλληλος ο τρόπος. Ο Άκης θα σας δώσει όλες τις απαντήσεις. Λοιπόν, υπάρχει ο εύκολος τρόπος και ο δύσκολος τρόπος. Ο εύκολος απλά δεν έχει το στάδιο του μουλιάσματος. Απλά βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά από εκεί και πέρα και βγαίνει κανονικά συνταγή. Αλλά αν θέλετε να κάνετε πολύτικη σαλάτα ακριβώς με τον παράδοτο τρόπο, πρέπει να μουλιάσουμε λίγο τη σαλάτα μας σε λίγο νερά και λεμόνι. Γιατί βάζουμε στο ψυγείο, αποκτά περισσότερο σώμα και όγκο η σαλάτα και ουσιαστικά βοηθάει στο να μην οξυδωθεί η σαλάτα μας πολύ γρήγορα. Οπότε ποιον τρόπο θέλετε? Άρα θέλετε το δύσκολο. Λοιπόν, θέλουμε ένα μπολ και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τα λαχανάκια μας. Έχουμε και κόκκινο και λευκό λάχανο εδώ πέρα. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Σε περίπτωση που θέλετε μπορείτε να βάλετε κατευθείαν στον τρίφτη και να τρίψετε το λάχανο. Αλλά εγώ προτιμώ το λάχανο να το κόψω στο χέρι. Οπότε, πολύ απλά πάρτε το λάχανο, αφήστε πάνω το κοτσάνι, γιατί το κοτσάνι μας βοηθάει στο να πιάσουμε ολόκληρο το λάχανο και να μην διαλύεται. Και με το που φτάσουμε στο κοτσάνι, γυρνάμε και πάμε περιμετρικά γύρω-γύρω από το κοτσάνι για να φάμε όλο το υπόλοιπο λάχανο. Και να έχει μεγάλα κομμάτια δεν μας πειράζει, γιατί τους αλλιώς θα μουλιάσουμε το λάχανό μας, θα χάσει όγκο και θα μαλακώσει. Λοιπόν, συνεχίζω και με το άλλο. Ξαναγυρνάμε εδώ. Οπότε το λάχανο το άσπρο είναι έτοιμο, μπαίνει μέσα στο μπολ. Λοιπόν, κόκκινο λάχανο, ακριβώς το ίδιο. Κόβουμε ωραίες φετούλες εδώ. Πάει και το κόκκινο λάχανο, μπαίνει και αυτό στο μπολ και να σας πω ότι η πολύτικη σαλάτα είναι μια φανταστική σαλάτα γιατί και διατηρείται αρκετές ημέρες στο ψυγείο και μπορούμε να σερβίρουμε σαν γαρνιτούρα με οποιοδήποτε φαγητό θέλουμε. Όχι με μουσακά και παστίτσιο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λίγο κοτοπουλάκι, λίγο πανσέτα, λίγο χοιρινό. Σήμερα σας ετοιμάζω μία έκπληξη, θα δείτε εγώ με τι θα σερβίρω. Λοιπόν, παίρνουμε και το σέλερι. Το σέλερι μην το βάλετε στον τρίφτη, είναι αματία από το Θεό, θα χάσει όλο το δάγκωμά του, θα διαλυθεί, θα γίνει νερό. Οπότε κόψτε λεπτές φετούλες εδώ. Παραδοσιακά βάζουμε σέλινο και όχι σέλερι στη συνταγή. Άμα θέλετε μπορείτε να αντικαταστήσετε με σέλινο. Αλλά το σέλερι έχει πιο ήπια υφή και σε κάποιους δεν αρέσει η γεύση από το σέλινο. Οπότε για αυτό το λόγο θα μπορούσατε να βάλετε σέλερι και σίγουρα θα αρέσει σε όλους. Βάζουμε μέσα και το σέλερι. Παναγία μου, κοιτάξτε τι ωραία χρώματα. Είναι φανταστικό. 2 σκελίδες σκόρδο, λεπτές φετουλές. Και μόλις κόψετε λεπτές φετούλες, ψιλοκόψτε λίγο ακόμα γιατί δεν θέλουμε καθώς τρώμε την πολύτικη σαλάτα να φάμε κανένα ολόκληρο κομμάτι σκόρδου γιατί δεν το έχουμε ψήσει. Οπότε έχει έντονη γεύση. Γι' αυτό το λόγο ψιλοκόβουμε για να απελευθερώσει όλα τα αρώματα του μέσα σε ολόκληρη τη σαλάτα ομοιόμορφα. Λοιπόν, βάζουμε και το σκόρδο μέσα. Και τώρα, άμα είστε πολύ προχώ και έχετε κανένα γκουρμέ εστιατόριο, εννοείται πως τα καρότα σας θα τα κόψετε μικρά μπατονάκια, ουσιαστικά ζουγιέν. Αλλά καταλαβαίνω. Κανείς δεν θα μπει σε διαδικασία να κάνει κάτι τέτοιο στο σπίτι. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος τρίφτης είναι εδώ. Τη φλούδα την αφήνω πάνω, το κοτσάνι από την πάνω μεριά και ουσιαστικά τρίβω όλο το καρότο. 3 καροτάκια είναι αρκετά. Λοιπόν, τελειώσαμε και με το καροτάκι μας εδώ. Οπότε ήρθε η ώρα για το πρώτο μαρινάρισμα, γιατί ουσιαστικά θα μαριναρουμε λίγο στην αρχή τη σαλάτα μας. Οπότε θέλουμε χυμό από ένα λεμόνι, εδώ. Και άμα δεν έχει αρκετό χυμό το λεμόνι σας, βάλτε και λίγο παραπάνω. Το ξύδι είναι ο πρωταγωνιστής μας, αλλά στην αρχή βάζουμε λεμόνι. Θα ρίξω μέσα και το νεράκι.
Θα ανακατέψω καλά. Δεν θα τρίψω πολύ, αλλά θα ανακατέψω. Θέλουμε ουσιαστικά να αφήσουμε μία ωρίτσα μέσα στο νερό και το λιμόνι, τα λαχανικά μας να ζωντανέψουν, να γίνει ένα αρχικό μαρινάρισμα και στη συνέχεια θα βάλουμε το ξύδι αφού τα σουρώσουμε. Τώρα, μεμβράνη και κατευθείαν στο ψυγείο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ήδη μαρινάρι γιατί δεν θα σας άφηνε να περιμένετε μία ωρίτσα. Οπότε, αυτό πάει στο ψυγείο. Πολιτική σαλάτα, όσο και να κάνουμε, ποτέ δεν είναι πολύ. Μπορούμε να τη φάμε κάθε ώρα και στιγμή. Οπότε, έχω μαρινάρι μία ώρα εδώ τα λαχανικά μου και ήρθε η ώρα να τα σφουρώσουμε. Έτσι όπως είναι, βάλτε τα σε ένα σουρωτήρι. Όλο αυτό το ζουμάκι δεν το θέλουμε. Έχει κάνει τη δουλειά του, έχει ζωντανέψει τα λαχανικά μας. Οπότε, πιέστε λίγο να φύγει όλο το νερό μαζί με το λεμόνι. Εδώ, το βλέπετε. Κατευθείαν πίσω στον μπολ. Και τώρα ήρθε η ώρα για το δεύτερο μαρινάρισμα. Αλατάκι. Πιπεράκι. Ξαναλέω ότι μπορείτε το όλο στάδιο με το νερό και το λεμόνι να το βγάλετε στην άκρη και να ξεκινήσετε κατευθείαν με τα λαχανικά σας και το ξύδι από εδώ. Μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Διαλέξτε και παίρνετε. Ο ένας είναι ο δύσκολος τρόπος, ο άλλος είναι ο εύκολος. Ελαφρώς καλύτερος είναι αυτός ο τρόπος που σας δείχνω τώρα. Αλλά άμα δεν έχετε ώρα, μπορείτε να κάνετε και τον άλλο τον τρόπο. Μια χαρά θα δουλέψει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω μέσα το ξυδάκι μου. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας ξύδι χρειαζόμαστε και θα ρίξουμε λίγο έξτρα στη συνέχεια καθώς σερβίρουμε. Το λαδάκι μας. Θα προσθέσω μέσα το μαϊντανό. Και επειδή κάνουμε μία φρέσκα σαλάτα, δεν μας πειράζει καθόλου μα καθόλου να βάλουμε και λίγο από τα κοτσάνια μέσα, εφόσον είναι τρυφερά. Γιατί ούτως ή αλλιώς το ξύδι θα τα βοηθήσει λίγο να μαριναριστούν και να μαλακώσουν, οπότε μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλεια. Ρίχνουμε και το μαϊντανό και τώρα ήρθε η ώρα να πιέσουμε. Θέλουμε να μαρινάρουμε τα λαχανικά μας με το ξυδάκι. Έχουμε βάλει το σκόρδο, έχουμε βάλει το σέλινο. Όλα αυτά θα αναμειχθούν οι γεύσεις μεταξύ τους. Οπότε το λάχανο θα πάρει λίγο από το σέλερι, το σέλερι θα πάρει λίγο από το καρότο και στο τέλος το αποτέλεσμα που θα έχουμε είναι αυτή η μοναδική σαλάτα. Σε περίπτωση που θέλετε 100% να μαρινάρετε τη σαλάτα και να την έχετε μέσα στο ψυγείο έτοιμη για χρήση, μπορείτε να βάλετε λίγο ακόμα ξύδι και το ελαιόλαδο εδώ, μαζί με την πιπεριά φλωρίνης. Σε περίπτωση όμως που θέλετε να την έχετε για περισσότερο καιρό μέσα στο ψυγείο σας και να σερβίρετε άλλα μινού, αφήνετε στο τέλος να σερβίρουμε από πάνω την πιπεριά, το λαδάκι μας και το ξύδι μας. Αυτό θα κάνω και εγώ. Οπότε, η σαλάτα μας όσο έχει διατηρείται μέσα στο ψυγείο και εγώ κοιτάξτε πώς θα σερβίρω. Θα μπορούσα να ρίξω, γιατί έχω να ρίξω λίγο λάδι ακόμα, λίγο πιπεριά φλωρίνης και λίγο ξύδι. Θα τα ρίξω ακριβώς στο τέλος, ίσα ίσα για να πάρω μια έντονη φρεσκάδα. Μπορούμε να κάνουμε και το ένα και το άλλο. Έχω ψήσει λίγα ribs μέσα στο φούρνο. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν τα ribs, εγώ τα λατρεύω. Και θα πάρω ένα ωραίο πιατάκι. Αυτό που θα κάνω είναι τελευταία στιγμή να ρίξω λίγο ακόμα ξύδι και λίγο ελαιόλαδο πάνω από τη σαλάτα μου μαζί με την πιπεριά φλωρίνης. Επειδή αυτή η σαλάτα είναι πρωταγωνιστής μας στο πιάτο, γιατί ουσιαστικά είναι η σαλάτα και η γαρνιτούρα μαζί, παίρνουμε τον υδατάνθρακα που θέλουμε, τις βιταμίνες και όλα τα στοιχεία από το πιάτο μας. Στο τέλος αυτό που θέλω να κάνω είναι να προσφέρω λίγο φρεσκάδα με λίγο φρέσκο ελαιόλαδο, μια σταλιά από ξύδι εδώ. Πιπέρι, αλάτι και πιπεριά φλωρίνης. Ωραίες λωρίδες, εδώ και εδώ. Και αυτή είναι η πολιτική σαλάτα. Εγώ θα κάνω ένα street food ρουστί και θα βάλω τα ribs πάνω από τη σαλάτα. Και ουσιαστικά πήρα το πιο φθηνό κρέας που υπάρχει, το χοιρινό. Το μαγείρεψα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σέρβιρα με μια σαλάτα και τελικά το γεύμα που θα φάω θα είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένο και σχετικά υγιεινό. Γιατί έχω τη σαλατάρα μου από κάτω που δεν έχει καθόλου λιπαρά, εκτός από το λαδάκι που ρίξαμε. Έχει έναν πολύ καλό υδατάνθρακα, είναι full σε βιταμίνες και θρεπτικά στοιχεία. Οπότε, ό,τι χάνω από το κρέας μου, το κερδίζω τελικά από τη σαλάτα μου. Αυτό που σας είπα, η πολιτική σαλάτα σερβίρεται και σκέτη, αλλά ακόμα
και με μια ωραία γαρνιτούρα από πάνω, όπως είναι τα ribs, το κοτόπουλο, το μοσχάρι ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Για την πολύτικη σαλάτα. Ψιλοκόβουμε το λευκό και το κόκκινο λάχανο και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε το σέλερι και το σκόρδο ψιλοκομμένα, τα τριμμένα καρότα, το χυμό από το λεμόνι, το νερό και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε τη σαλάτα με διάφανη μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα να μαριναριστεί. Στη συνέχεια, μεταφέρουμε τα λαχανικά σε ένα σουρωτήρι, τα πιέζουμε με τα χέρια για να αποβάλουν τα επιπλέον υγρά τους και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, το λευκό ξύδι, το ελαιόλαδο, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, ανακατεύουμε και πιέζουμε με τα χέρια για να αναμειχθούν τα αρώματα και οι γεύσεις. Βάζουμε σε ένα πιάτο την πολύτικη σαλάτα, ρίχνουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο και λίγο ξύδι, πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι και γαρνίρουμε με την πιπεριά φλωρίνης. Σερβίρουμε τη σαλάτα σκέτη ή σαν γαρνιτούρα με κρέας. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Μας καθόλου να δοκιμάσω λίγο σαλατούλα μόνη της. Άντε, γεια. Δεν ξέρω. Μπορείτε δικά σας άγια να τρέχουν όταν βλέπετε το κρέας. Εγώ πραγματικά χαίρομαι για τη σαλάτα. Είναι μια φανταστική σαλάτα, Παναγία μου. Χωρίς ξύδι πολιτική δεν υπάρχει. Και θα μπορούσα να πω ότι θα μου αρέσει και πιο πολύ από τα ribs. Αλλά επειδή και τα ribs τα έχω κάνει πολύ ωραία, θα δοκιμάσω λίγο συνδυαστικά. Και ουσιαστικά θα επιβεβαιώσω αυτό που σας έλεγα πριν. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και η πολιτική σαλάτα, αν και πολύ νόστιμη σαν σαλάτα, μπορεί να μπει άνετα σαν γαρνιτούρα σε οποιοδήποτε άλλο πιάτο. Αυτό που τρώω είναι φανταστικό. Είναι σχετικά healthy και πάρα πολύ νόστιμο. Φτιάξτε σαλατούλα, βάλτε στο ψυγείο, κρατήστε το σαν γαρνιτούρα ή και σαν σκέτη σαλάτα και φάτε για 3-4 μέρες χωρίς πραγματικά να σας νοιάζει το τι θα μαγειρέψετε συνοδευτικό για το φαγητό σας.